Οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτα, συντασσόμενοι απολύτως με τα μέλη όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, απέχουν από τα καθήκοντά τους σε υποθέσεις συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου από σήμερα έως και τις 15 Απριλίου, καθώς και από ορισμένες ποινικές δίκες που αφορούν αυστηροποίηση ποινών. Αυτό έχει ξεκινήσει η αποχή από τις 7 Απριλίου και λίγη στις 15 επίσης Απριλίου. Με την στοχευμένη αυτή αποχή, τονίζουν οι δικηγόροι, καταγγέλλεται η ερήμην νομοθέτηση διατάξεων που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου και εγκυμονούν κινδύνους για την απονομή της δικαιοσύνης. Αναλυτικά όμως για το θέμα αυτό και πιο εμπεριστατωμένα θα μας πει τώρα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Βαγγελίου, καθώς και στους τηλεθεατές σας. Επειδή εμείς είμαστε αδαείς και δεν καταλαβαίνουμε τους νομικούς όρους, όταν λέτε ότι απέχετε από δύο συγκεκριμένες, αν θέλετε, υποθέσεις που αφορούν το ελληνικό δημόσιο ή μία περίπτωση και από ορισμένες ποινικές δίκες, τι είναι αυτά? Ναι. Καταρχάς να αιτιολογήσουμε, να εξηγήσουμε μάλλον τι σημαίνει δίκες συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Και μετά θα πούμε τους λόγους οι οποίοι μας αναγκάζουν, βεβαίως, τους δικηγόρους όλης της χώρας να απέχουμε. Ναι. Δίκη συμφερόντων του δημοσίου σημαίνει εκεί που το ελληνικό δημόσιο, ο στενός πυρήνας του, όχι δηλαδή η περιφέρεια, η δήμη, ο ΕΦΚΑ, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επαναλαμβάνω, εκεί που ο στενός πυρήνας του ελληνικού δημοσίου επισπεύδει διάφορες δίκες. Δηλαδή εκεί που το δημόσιο κάνει μια αγωγή, διεκδικεί κάτι, εκεί που το δημόσιο κάνει μια προσφυγή σε κάποια διοικητική πράξη, εκεί που το δημόσιο τέλος πάντων κάνει κάποια αίτηση υποβάλλει στα δικαστήρια. Το δημόσιο, δηλαδή όχι ο απλός πολίτης ο οποίος κάνει μια αγωγή αντίον του δημοσίου, αλλά εκεί που το δημόσιο κινείται τη διαδικασία. Μάλιστα. Σε αυτές τις υποθέσεις που το δημόσιο είναι, όπως λέμε εμείς, ενάγων, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος ξεκινά την διαδικασία, είτε αυτή είναι αστική, είτε είναι διοικητική, είτε είναι ποινική. Σε αυτές τις δίκες εμείς απέχουμε, δικηγόροι όλης της χώρας παρακαλώ, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Γιατί τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που συντρέχουν? Ποινική. Αντιλαμβάνεστε ότι για να έχουμε μια στοχευμένη αποχή μόνο από τις δίκες του δημοσίου, σημαίνει ότι κάπου εμείς καταλογίζουμε στο δημόσιο ευθύνες. Χωρίς μισόλογα αυτή η έκφραση. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες του ελληνικού δημοσίου? Πρώτον, όταν το ελληνικό δημόσιο νομοθετεί, κυρία Ευαγγελίου, οφείλει να έχει τη γνώμη, επαναλαμβάνω, η Βουλή θα ψηφίσει τον νόμο, οφείλει να έχει τη γνώμη των φορέων της δικαιοσύνης, δηλαδή να έχει την γνώμη των ενώσεων των δικαστικών και των δικηγορικών συλλόγων. Πρόσφατα, η Ελληνική Βουλή ψήφισε μια διάταξη νόμου σε μια τροπολογία, η οποία αφορά ένα άρθρο ποινικού κώδικα, μην σκουράσουμε αριθμούς, που αναφέρεται στις λεγόμενες εγκληματικές οργανώσεις. Εγκληματικές οργανώσεις, ξέρουμε τι είναι, ο όρος αυτός υπηρέχεται με πολλές ερμηνείες, αλλά κατά το λέει και η λέξη εγκληματική οργάνωση. Σε αυτό το άρθρο προσέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια διάταξη, θέλοντας να καταπολεμήσει την οπαδική βία. Ο σκοπός λέει ήταν καλός, φαίνεται καλός. Με τα τελευταία γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, με τα θλιβερά αυτά φαινόμενα, χρειάστηκε μια αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, επαναλαμβάνω, για την οπαδική βία. Έτσι όμως, όπως διατυπώθηκε το άρθρο, μπορεί να περιλάβει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες προφανώς ο νομοθέτης δεν θα ήθελε, αλλά όμως κατά ανάγκη ο δικαστής, εφαρμόζοντας τον νόμο, θα τις εφαρμόσει. Τι εννοώ? Παράδειγμα, όταν κάποιος προκαλέσει μια φθορά σε ένα ακίνητο ξένο προς αυτόν, σε ένα τείχο. Όπως παράδειγμα ένας απλός αφυσοκολλητής. Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να κάνει μήνυση στον αφυσοκολλητή, μου βλέπει στον τείχο, ή κάποιος νεαρός να πάρει ένα σπρέι και να γράψει ένα σύνθημα. Παράνομη ενέργεια. Δεν του λέει κανείς την νόμιμη ενέργεια, έτσι. Υπό προποθέσεις βέβαια, έτσι. Στην περίπτωση αυτή, αν διαβάσουμε τον νόμο, επειδή δεν κάνει διάκριση, τότε και αυτός ο απλός ο φυσοκολλητής, τότε και αυτός ο γκράφιτι, πώς θα το πούμε, λοιπόν, αυτός κινδυνεύει με τι? Με την αυστηροποίηση του νόμου,
Η ποινή του δεν μετατρέπεται, αν δεν καταδικαστεί δηλαδή, έτσι, αν κριθεί άνοχος. Ναι. Η ποινή του δεν μετατρέπεται, δεν πάει φυλακή, και η έφεση την οποία ενδεχομένως θα κάνει, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, δηλαδή θα πάει στη φυλακή μέχρι να γίνει το εφετείο. Στο δικαιακό μας σύστημα, κύριε Ευαγγελίου, και ξέρουν και αυτό οι τηλεθεατές που έχουν έχουν ντρυφήσει λίγο στη δικαιοσύνη, προβλέπεται οι ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα βέβαια, να είναι και μετατρέψιμες. Mm-hmm. Ή όταν κάποιος δικαστεί σε πρώτο βαθμό, έχει το δικαίωμα της έφεσης. Και μέχρι να δικαστεί και η έφεσή του, τεκμηρίωται η αθωότητά του. Εδώ τι γίνεται, με περιπτώσεις αυτές αυστηροποίησης των ποινών, επαναλαμβάνω, όχι σε όλες τις διατάξεις όλων των ποινικών κώδικα, αλλά σε ορισμένες πράξεις. Εκεί μπορεί να γίνουν παρερμηνίες και κάποιος, δηλαδή, επαναλαμβάνω, απλώς εφεσοκολλητής, να οδηγηθεί στη φυλακή ενώ έχει κάνει έφεση. Άρα, αν καταλάβαμε καλά, δεν δίνεται το δικαίωμα της υπεράσπισης ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν διώκεται για σοβαρό παράπτωμα. Η υπεράσπιση δίνεται, αλλά όμως ανεπιεκή αποτελέσματα. Ναι. Εννοώ να μην οδηγηθεί στη φυλακή αυτό που είπατε. Κοιτάξτε λίγο. Και να δικαστεί κάποιος για ανθρωποκτονία, έστω και από πρόθεση, σκότωνε κάποιος έναν άνθρωπο. Ενδεχομένως στο δικαστήριο προβλέπεται η αναστολή της ποινής μέχρι να δικαστεί η έφεσή του. Δηλαδή, δικάζουμε 10 χρόνια φυλακή. Έτσι λοιπόν. Το δικαστήριο μπορεί ενδυνητικό να δώσει ανασταλτικό, δηλαδή να μην μπει στη φυλακή μέχρι να γίνει έφεσή σου. Γιατί στο εφετείο μπορεί να αποδοθείς. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση που σας είπα τώρα εγώ προηγουμένως, δεν δίνεται ανασταλτικό στην έφεση. Πας στη φυλακή δηλαδή. Και με περιπτώσεις όπως είχαμε με την οπαδική βία, τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ναι, για την οπαδική βία εκεί όφελε ο νομοθέτης να κάνει προσεκτική διατύπωση. Να πει δηλαδή πού δεν θέλει τη μετατροπή της ποινής, πού δεν θέλει η ανασταλτικότητα της έφεσης. Να πει δηλαδή ότι στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος δηλαδή υποδαβλίζει μεταξύ των φιλάθλων το μίσος και προβαίνει σε τέτοιες πράξεις κακουργηματικές, εκεί μπορεί να πει κανείς ότι κινείται ο νομοθέτης σε αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω, για αυτές τις περιπτώσεις, κακουργηματικές δηλαδή, που πράγματι εκεί πρέπει να είναι αυστηρή η νομοθεσία. Όμως εδώ, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Και όπως είναι διατυπωμένη διάταξη, δεν γίνεται διαχωρισμός. Και αυτό επανέρχομαι στο πρώτο στάδιο που είπα στην ερώτησή σας, ότι εάν η πολιτεία έπαιρνε και τη γνώμη των δικηγορικών συλλόγων και των δικαστών, δεν ξέρω αν την πήρε ή όχι, τότε τέτοια πράγματα θα αποφεύγονταν. Έτσι λοιπόν, ο ένας στόχος, η μια απεργία μας είναι ότι πρέπει αυτό το άρθρο, όπως έχει τοποθετηθεί στον ποινικό μας κώδικα, θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, ούτως ώστε να μην οδηγεί σε ανεπιεκή συμπεράσματα. Η μία εποχή μας είναι αυτή. Mm-hmm. Η άλλη εποχή τώρα, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, λέγεται από καιρό ότι μέσα στους, τώρα χρησιμοποιούμε τη λέξη καλλικράτηση, επειδή έγινε στους Δήμους, οι καλλικρατικοί Δήμοι ενωπήθηκαν, πολλές κοινότητες και Δήμοι συμπτύχθηκαν, λέμε την έννοια καλλικράτηση και σε πολλές άλλες εκφάσεις της ζωής μας. Θα έχουμε καλλικράτηση στις ΔΟΗ, θα ενωθούν οι ΔΟΗ, θα έχουμε καλλικράτηση υπηρεσίες, θα έχουμε καλλικράτηση δεν ξέρω και εγώ πού. Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε, όχι εμείς βέβαια, να μιλήσουμε μερικοί για καλλικράτη και στη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα συμπτυχθούν οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, τα δικαστήρια με λίγα λόγια. Και όπως καταλαβαίνετε, τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί που έχουμε περιφερειακά πρωτοδικεία, είναι όλα τα πρωτοδικεία της χώρας 63. Είναι λίγο παραπάνω από τους νομούς, γιατί σε ορισμένους νομούς έχουμε και δύο πρωτοδικεία. Παράδειγμα, στον Εύρο έχουμε πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και πρωτοδικείο Οριστιάδας, για προφανείς λόγους. Ένα άλλο παράδειγμα στην Ετωλοκαρανία. Πρωτοδικείο Μεσολογίου, πρωτοδικείο Αγρινίου. Προφανείς και οι λόγοι, μεγάλος νομός κλπ. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πρωτοδικεία θα συμπτυχθούν, θα ενοποιηθούν και φυσικά θα μεταφερθούν, θα σας πω τι σημαίνει η λέξη μεταφέρουμε, στην έδρα του μεγαλύτερου πρωτοδικείου. Και μην κρυβόμαστε, στην περιοχή μας εδώ, στην Ήπειρο, μεγαλύτερο πρωτοδικείο είναι αυτό των Ιωνίων. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για μια σύμπτυξη ή μια μεταφορά σε υπηρεσίες, mm-hmm. η οποία μπορεί να διεκπαιρεωθεί μια υπόθεση είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δια αντιπροσώπου κλπ. Παράδειγμα, αν μεταφερθεί, που δεν πρέπει να μεταφερθεί, μια δημόσια υπηρεσία να πάει στα Γιάννα, ας πούμε η διεύθυνση γεωργίας, που λέγαμε παλιά, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm.
Εκεί θα μπορεί να πει κάποιο ότι εξυπηρετήσει, μπορεί να είναι εδώ κάποιο υποκατάστημα να προλαμβάνει αιτήσει, όπω λένε για τι ΔΟΗ. Και εκεί είναι το χειρότερο. Και οι ΔΟΗ κινδυνεύουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να μετευθούν κάπου αλλού σε μια περιφέρεια και ο φορολογούμενο να σπέβδει είτε μέσω ΚΕΠ, είτε μέσω του υπολογιστού του, είτε μέσω κάποιου γραφείου που θα είναι εδώ, που θα προλαμβάνει έγγραφα. Εδώ μιλάμε, κυρία Ευαγγελίου, για απονομή δικαιοσύνη. Δηλαδή, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να απονέμεται εκ των ακρόαθρων. Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται στον χώρο εκεί που είναι ο διάδικος. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί το νομοσχέδιο το οποίο εκεί έχει τεθεί υπόψη μας, εκεί ο νομοθέτης πριν το φέρει στη Βουλή για ψήφιση, μας το έφερε για διαβούλευση. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς τώρα αποβάλαμε τις προτάσεις μας εκεί. Λέει λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό ότι θα ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες για την ενοποίηση, αν γίνει, των δικαστηρίων, που μάλλον θα γίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι οι γεωγραφικοί, είναι οι παράγοντες οικονομικοί, είναι οι παράγοντες οι κοινωνικοί, αυτοί που δηλαδή που κάθε φορά επικαλούμαστε να θέλουμε κάποια ενοποίηση υπηρεσιών. Εδώ οι γεωγραφικοί παράγοντες δεν ευσταθούν. Γιατί όταν έχουμε μια δίκη, συγγνώμη, ξέχασα να σου πω ότι και θα ληφθεί μέρημνα, ούτως ώστε όταν δεν μπορεί να γίνει, όταν μια δίκη απαιτεί την παρουσία κάποιου μάρτυρα ή κάποιου διαδίκου, θα μπορεί να γίνεται και με διαδικτυακά. Διαδικτυακά, τηλεδίκη, ας πούμε, τηλεδίκη, όχι βέβαια στην τηλεόραση όπως επικράτησε ο όρος, αλλά με τηλεακρόαση, να το πω έτσι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε όμως για άλλα μεγέθη. Η δίκη θέλει το φυσικό της χώρο, θέλει φυσική παρουσία, εκεί φυσικά που πρέπει να είναι φυσική παρουσία, γιατί είναι ζωντανή διαδικασία. Δεν μπορεί να την υποκαταστήσει τη δίκη εκ των ακρόαθων. Ο διάδικος, ο οποίος καταθέτει, υποβάλλεται σε ένα συνέστημα μπροστά στη δικαιοσύνη. Πρέπει να πει την αλήθεια. Ο δικαστής θα τον ψυχολογήσει. Οι δικηγόροι να του κάνουν ερωτήσεις, να είναι εκεί παρόν. Δεν μπορεί να έχουμε δίκες από μακριά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και μου πείτε τώρα ότι κάποιος θα πάει, εδώ παράδειγμα, από το Διχομήρη, λέω την παράδειγμα. Θα πάει στα Γιάννα για να καταθέσει ως μάρτυρας ή κάπου αλλού. Φανταστείτε άλλες αποστάσεις που είναι ακόμα μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν εμείς εδώ, όχι εμείς εδώ μόνο της Άρτας, ο δικηγόροι όλη της χώρας και προς τιμήν τους και οι δικηγόροι των μεγάλων αστικών κέντρων και αυτοί τουλάχιστον καταλεγούμενά τους είναι σύμφωνοι στο ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Και ξέρετε ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος εδώ? Τη σχετική μελέτη για την ενοποίηση δικαστικών υπηρεσιών την κάνει ποιος? Η Παγκόσμια Τράπεζα. Όσο και αν ακούγεται σόλικο αυτό, δυστυχώς εκεί έχει ανατεθεί. Είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Υπουργό της Δικαιοσύνης να έχουμε. Τώρα που είχε έρθει στην πρόσφατη να επίσκεψε την ΆΡΤΑ, αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Όχι, ο γενικός γραμματέας. Του θέσατε αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, μας καθησύχασε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Όλα είναι υποσκέψη που μελέτη. Δηλαδή και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσάρα, τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια διαδικτυακή συζήτηση εδώ και περίπου 20 μέρες, επειδή συμβαίνει να είμαι μέλος και της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και εμείς οι 13 πρόεδροι εκεί που συνομιλήσαμε απευθείας μαζί του, και εκεί μας βεβαίωσε ότι είναι όλα που μελέτη. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω αποδεικτή εγώ την. Ναι, αλλά γιατί, πώς έφτασε, ας πούμε, να γίνεται μια τέτοια μελέτη? Ποιος σχεδιασμός ήταν αυτός και προγραμματισμός? Τώρα που είχαμε μια ολομέλεια στην Αθήνα το Σάββατο 2 Απριλίου, όλοι οι σύλλογοι της χώρας και 63, εκεί και ο κύριος Τσάρας συνδέθηκε διαδικτυακά μαζί μας, εκεί μας αποκάλυψε ότι είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Απλώς είναι ο όρος για να απορροφήσουμε κονδύλια από το Ταμείο αυτό ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας, αυτό το ταμείο για λόγω του κορονοϊού, αν το λέω καλά, είναι ανθεκτικότητας και νομίζω ανασυγκρότησης, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ανάκαμψη και ανθεκτικότητας, συγγνώμη, ευχαριστώ που δώσατε. Αυτό το ταμείο είναι που επιβάλλει τον όρο αυτό. Μας έδειξε και τους όρους ο οποίος θέτει και πράγματι λέει μέσα, δεν λέει αν θα πάει από τη Σαγιάννα ή θα πάει η Κυπαρισία στην Καλαμάτα, λέει όμως και συμπτύξεις υπηρεσιών. Συμπτύξεις υπηρεσιών μπορεί να είναι και λιγότερο το κακό, δηλαδή να υπάρχουν δύο ειρηνοδικεία, παράδειγμα λέω εγώ τώρα, έτσι, Αμφιλοχίας και Βόνιτσας, που είναι στο ίδιο νομό. Μπορεί να πει αυτά συμπτύσσονται. Εμάς έχουν συμπτυχθεί ήδη το Τζουμέρκον, των Αγράτων δηλαδή και του Ρουαρελίου,
και της Φιλιππιάδας έχουν δει στην Άρτα όλα. Κύριε Πρόεδρε, είτε έτσι όμως είτε αλλιώς, σημαίνει ότι κάποιοι πολίτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ανεβαίνει το κόστος για να λειτουργήσει, ας πούμε, το ειρηνοδικείο Αγνάντων. Ξέρω όμως, και αναφέρω και πάλι εντελώς συμπτωματικά αυτή την περιοχή, μια που είναι σε εμάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, εξυπηρετούνταν άνθρωποι οι οποίοι είναι κυρίως ηλικιωμένοι, έτσι δεν είναι? Εκεί όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε λίγες υποθέσεις. Ξέρετε, μπορεί μετακίνηση ο δικηγόρος αυτό να πάει πιο εύκολα. Δηλαδή μπορεί, έχει επιχειρήματα. Βέβαια έχουν καταργηθεί αυτά. Έτσι, στην Άρτα έχουν καταργηθήκαν. Συμπτυχθήκαν μάλλον και τα τρία περιφερειακά που είχαμε εδώ και είχαμε τέσσερα και τις Καλεντίνες. Άνω Καλεντίνες είχαμε και γύρω οδηγείο. Συμπτύχθηκαν και όλα ήταν στο ειρηνοδικείο Άρτας. Και σιγά σιγά από την Άρτα, από την Πρέβεζα, από τη Θεσπρωτή, από την Ιδουμενίτσα στα Γιάννενα. Αυτό, όμως και μετά εδώ, δεν μιλάμε τώρα, για υδροκέφαλο κράτος. Μιλάμε για υδροκέφαλο. Ή μπορεί να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς ότι ξέρετε, υπάρχει το πρωτοδικείο Καλαβρίτων που είναι για ιστορικούς λόγους. Και υπάρχει και το πρωτοδικείο Αιγίου, τόσο των πατρών. Εκεί μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν παίρνω θέση ότι είμαι υπέρ. Υπάρχουν λόγοι που λέμε Καλαβρίτων και πρωτοδικείο Αιγίου. Μπορεί κανείς να πει εκεί, με λιγότερα επιχειρήματα εδώ εκ μέρους μας, ότι πρέπει να πάνε στην Πάτρα. Έτσι. Εδώ όμως, ή κάποιος που, ένα παράδειγμα άλλο, είναι της Κυπαρισίας, ναι, η οποία είναι στον νόμο Μεσσηνίας και έχει και Καλαμάτα. Μπορεί να πει και κανείς εκεί, μπορεί λέω να πει, έτσι, υπάρχουν λόγοι όμως που η Μεσσηνία θέλει την πρωτοδικείο εκεί. Η Καλαμάτα είναι πολύ μεγάλη πόλη, είναι τεράστια η έκταση που έχει, η πληθυσμιακή έκταση. Εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πει κάποιο να έχει και επιχείρημα. Να μου πει όμως ότι παίρνω, όχι την Άρτα, πάρω εγώ πέρα την Ιγουμενίτσα και την πάω στην Κέρκυρα ή την πάω στα Γιάννα, αυτό δεν γίνεται. Έχουμε διαφορετικά μεγέθη εδώ. Και υπόψη είναι ότι έχουμε και νησιωτική, και τελειώνω, συγγνώμη για τον παράγραφο. Η Ελλάδα έχει και δημορφία. Είπα προηγουμένως για πρωτοδικείο Οριστιάδας. Είναι εμφανής ο λόγος που έχω πρωτοδικείο Οριστιάδας. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Στις Κυκλάδες υπάρχουν δύο πρωτοδικεία. Ένα είναι της Σύρου και ένα είναι της Νάξου. Προφανώς και ο λόγος εκεί. Δηλαδή για να φέρει γύρω τα νησιά κάποιος, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Βέβαια. Και στις Δωδεκάνες έχουμε δύο πρωτοδικεία. Ένα της Ρόδο και ένα της Κόβα. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Αυτά δεν βγήκαν εκ του μηδενός. Ήταν σοφοί νομοθέτες αυτοί οι οποίοι νομοθέτησαν έτσι. Και λένε ότι πρέπει να έχουμε δύο πρωτοδικεία εκεί. Δύο στον Εύρο, δύο στην Αχαία. Φυσικά δεν μιλάμε για την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί στην Ουκρανία. Εάν γι' αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή, όχι πάει στο Αγρίνιο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Κάποτε χρησιμοποιούσαν το κόστος λειτουργίας. Τόσο υψηλό είναι το κόστος λειτουργίας, ώστε δεν να μην μπορεί έτσι. Θα σου πω γιατί. Μπαίνουμε σε άλλο θέμα τώρα, βέβαια. Τα δικαστικά μέγαρα υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή είναι ιδιόκτητα τα πιο πολλά. Λίγα είναι οι μισθωμένα. Άρα, αφού υπάρχει ο χώρος. Ναι, μισθοί θα πληρώνονται. Οι δικαστές ήταν ήδη και οι γραμματείς. Δεν θα πουληθούν οι γραμματείς. Ναι. Δηλαδή, το κόστος ποιο θα είναι, θα πληρώνουμε το ρεύμα ή το πετρέλαιο? Αυτό τώρα δεν νομίζω ότι ευσταθήθηκε επιχείρημα. Όχι, να μαζευτούν όλα. Κάποτε μιλούσαμε για αποκέντρωση, τώρα θα ξαναμιλάμε για συγκέντρωση. Υπερσυγκέντρωση θα μιλάμε. Κοιτάξτε, μάλλον. Το καθεστώς του κορονοϊού μερικούς τους όθησε να κάνουν πράξεις τα οράματά τους, τα οποία όμως οράματα αυτά δεν συνδέονται με την πραγματικότητα. Οπότε εσείς με την αποχή σας αυτή θέλετε να βάλετε φρένο σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Ακριβώς. Προβλέπετε δύσκολες εποχές προβλέπονται σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Εμείς οι δικηγόροι, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, είμαστε προτάσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, είμαστε πάντα μπροστά, διότι εγώ ως δικηγόρος και άλλοι συναδελφοί μου, όλη τη χώρα δηλαδή, μπορούμε να ληχθούμε και να συνδεθούμε διαδικτυακά και να πάμε και στα Γιάννα και να πάμε και όπου αλλού. Οι προστάσεις είναι μικρές πλέον και με τα εθνικά ουδικά δίκτυα. Όμως ένας πολίτης, ένας ιδιώτης, το λογικό ποιο είναι. Δεν μπορεί να τα διεκπαιριώσει. Το λογικό ποιο είναι. Θέλω πριν. Το λογικό είναι να υπάρχει δικαστική υπηρεσία σε κάθε νομό. Τώρα, αν σε ένα νομό υπάρχουν δυο, εκεί να το συζητήσουμε, όχι καταρχήν να ενοποιηθούν, αλλά εκεί που όντως υπάρχει κάποια δυνατότητα ενοποίησης. Εκεί έτσι θα το συζητήσουμε απλώς. Όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις. Παραλαμβάνω, είναι και, θα το πω, και εθνικοί λόγοι που επιβάλλουν να έχουμε ορισμένα πρωτοδικεία σε κριτικές περιοχές ή νησιωτικές. Τα είπατε όλα. Ναι. Λοιπόν, θέλω πριν σας αποδεσμεύσω να σταθούμε λίγο και στις προτάσεις του Δήμου Αρταίων όσον αφορά τις προτινόμενες χωροθετήσεις για την ανέγερση δικαστικού μεγάρου. Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε, όπως είπαμε, με τον Γενικό Γραμματέα το προηγούμενο διάστημα. Αναλύσατε αυτό το θέμα. Υπήρξαν και κάποιες προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και από το Δήμο Αρταίων.
Εσείς λέτε ότι εμείς έχουμε βρει έναν χώρο τον οποίο θεωρούμε πιο κατάλληλο για να γίνει εκεί η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αρταίων και ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Τσιλογιάννη, ο οποίος έδειξε αμέσως τον ενδιαφέρον στην περίπτωσή μας για την ανέργεια δικαστικού μεγάρου με τις υπηρεσίες του, μας εφοδίασε με διάφορα έγγραφα, ήταν δεκτικός της συνομιλίας μας. Όμως εδώ υπάρχει το εξής. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι δεν ανοιγεί τα δικαστικά μέγαρα ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος ούτε ο Δήμος. Ανοιγεί η επίσημη πολιτεία. Και η επίσημη πολιτεία πρέπει τα αιτήματα να τα δεχθεί από την αρμόδια υπηρεσία, που εδώ είναι το πρωτοδικείο και η εισαγγελία. Δηλαδή το έγγραφο αυτό, το χαρτί, με λίγα λόγια, που θα πάει στο Υπουργείο πάνω, που θα λέει να γίνει δικαστικό μέγαρο εδώ ή εκεί, πρέπει να υπογράφεται από τον κύριο πρόεδρο πρωτοδικών και από τον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών. Εμείς τι κάναμε ως δικηγόροι, οι οποίοι είμαστε στις λειτουργίες δικαιοσύνης και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι νυχθημερών βιώνουμε αυτό το πρόβλημα, είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρωτοστατούμε και συντονίζουμε τις προσπάθειες. Το πού θα γίνει το μέγαρο δεν σημαίνει ότι εκεί που θέλουμε εμείς ή οι άλλοι θα γίνει. Είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι οι παράγοντες πολεοδομικοί καταρχάς. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να γίνει κάπως ένα μέρος, γιατί αυτό συνάδει με το κύρος που πρέπει να έχει ο χώρος που απονέμει τη δικαιοσύνη. Το έχουμε πει και άλλες φορές, κύριε Ευαγγελίου, στο φιλόξενο σταθμό σας, ότι στις περισσότερες πόλεις της χώρας το δικαστικό μέγαρο είναι ένα κόσμημα. Δηλαδή υποβάλλεσαι όταν μπαίνεις μέσα. Είτε πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίριο, είτε για ένα κτίριο έστω σύγχρονης μορφής με τις ανέσεις τις οποίες διαθέτει. Εμάς δεν μας τιμά, εμάς όχι τους δικηγόρους, τους αρτινούς, δεν μας τιμά ο χώρος εκείνος που απονέμει τη δικαιοσύνη. Θέλουμε ένα χώρο ευπρεπή, ένα χώρο που να υποβάλλεσαι και ένα χώρο ο οποίος, να το πω, να μην είναι κρυμμένος κάπου μέσα εκεί που είναι σήμερα το δικαστικό κτίριο, να είναι κάπου εμφανές, κάπου σε ένα χώρο και εύκολα προσβάσιμο. Δεν μπορώ να σας πω τώρα, γιατί έχουμε γενική συνέλευση, όπως παρατηρήσετε, τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, έχουμε γενική συνέλευση στα μέλη μας για να κατασταλάξουμε εμείς τι θα προτείνουμε. Γιατί μας είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας, θα έρθει ενωμένη εδώ στο Υπουργείο να πει τι θέλουν να γίνει μέγαρο εκεί. Αν λέτε ότι ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο, ή μάλλον μεταξύ σας αυτό θέλουν εμείς, αυτό θέλουν οι άλλοι, δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Κατασταλαγμένα λοιπόν, και με μια συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ, δεν μπορώ να σας πω πιο ακριβώς, να σας πω είναι ο χώρος που είναι από το ΚΤΕΛ διαθέσιμος μέχρι το χώρο εκεί που είναι σήμερα το δικαστικό κτίριο. Κάπου εκεί σε αυτό εντοπίσαμε ορισμένα σημεία που μπορεί να γερθεί. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι απογορευτικοί. Θα κοιτάξουμε τεχνικώς να τους υπερπηδήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει εκεί που θέλω θα γίνει, ούτε εκεί που τυχόν έχουν υποδειχθεί από το Δήμο. Να σου πω και ένα παράδειγμα. Είναι ο Δήμος, παράδειγμα, στην καλή του θέληση, μας υπέδειξε και ένα χώρο απέναντι από το στρατόπεδο Παπακώστα. Απέναντι, κάπου εκεί που είναι ένα κτήμα. Εκεί όμως είναι το ΟΑΕΔ ο χώρος. Μπλέκουμε τον ΟΑΕΔ. Άλλος λέει να πάμε εκεί που είναι η φοιτητική εστία. Πιο κάτω ακόμα. Δεν είναι ο χώρος καλός εκεί κάτω. Εντάξει. Είναι κι άλλοι. Θα πηγαίναμε και δεν υπήρχε άλλη. Άρα λοιπόν θα έχουμε εντός αγωγικών σε αγωνία. Έτσι θα σας έχουμε. Πάντως εξετάζεται κάθε πιθανό ενδεχόμενο μέχρι να καταλήξετε κάπου. Εξετάζουμε και επαναλαμβάνω, θα έρθει κλιμάκι και θα πει θα γίνει εκεί. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να θέλουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε εμείς να είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Διότι μιλάμε για κτίριο, για μέγαρο μάλλον, πεντηκουνταετίας τουλάχιστον. Και φυσικά δεν πιστεύω να μας πει κανείς ότι τι το θέλετε το μέγαρο, αφού θα φύγετε θα πάτε στα Γιάννα. Όχι. Ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Και το εξής, το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο για ένα δικαστικό μέγαρο. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας μας εξήγησε και μας είπε την άλλη φορά εδώ, περίπου, ένα μέγαρο δικαστικό 1000 τετραγωνικών μέτρων, τόσο θέλει άρτα, δεν έχει φυτείο η άρτα, αντί και λίγο παραπάνω, έτσι, με τους φόρους κλπ, κοστίζει 3 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, δεν είναι, συγγνώμη, στραγάλια 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι όμως ποσό μικρό όσον αφορά τις άλλες κατασκευές, τις τεράστιες, που τα μεγάλα τα ποσά που δαπανώνται με πολύ περισσότερα χρήματα. Δύσκολες οικονομικά εποχές, αλλά όπως είπατε και εσείς, όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχουν προγράμματα, όταν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, όλα είναι εφικτά. Φυσικά, θα ξέρω να σας πω και το εξής, ότι ενδεχομένως να μπλέξουμε και με τη λεγόμενη ΕΤΑΔ, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Γιατί όπως ορισμένα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου έχουν υποθηκευθεί λόγω του μνημονίου, έχουν υποθηκευθεί έτσι για
πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και για να γίνει εκεί η άρση του βάρους αυτού, θα πρέπει να νομοθετεί η Συμβουλή των Ελλήνων. Τώρα, αν εμείς βρούμε το εκείνο το τάδι, το οποίο είναι δεσμευμένο στο μνημόνιο, δεν πιστεύω θα βρεθεί ελληνικό κόμμα να ψηφίσει όχι στην άρση του συγκεκριμένου ακινήτου, γιατί έχουμε δικαστικό μέγαρο εμείς. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Τελειώνω τώρα, τη λέω πολλά. Θα μιλήσουμε με τους κυρίους βουλευτές την περίοδο τώρα του Πάσχα, του Μεγάλη Εβδομάδα που θα είναι εδώ. Έχουμε ήδη κλείσει, ας πούμε, ραντεβού, προκλείσει, ότι θα βρεθούμε τώρα την περίοδο αυτή. Θα επισκεφθούμε τους βουλευτές μας, όλους κλπ. Αφού έχουμε κατασταλαγμένη άποψη πλέον, για να έχουμε και από εκεί. Εννοείται ότι οι βουλευτές θα βγουν και αυτοί μπροστά, έτσι. Είναι νομοθέτες. Εμείς περιμένουμε τις δικές σας αποφάσεις. Εδώ είμαστε να μας ενημερώσετε και να ακούσουμε και εμείς από εσάς τη συγκεκριμένη πρόταση. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Έτσι. Κύριε Νικολάου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και να σας ευχαριστήσω που μας δώσετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους πολίτες.